Έχουμε ένα Mercedes Vito και έχουμε τοποθετήσει σύστημα συναγερμού και εντοπισμού. Λαμβάνουμε ειδοποίηση στο κινητό μας για οποιαδήποτε παραβίαση γίνει. Εάν ανοιχθεί το καπό μπροστά, αν ανοιχθούν οι μπροστινές πόρτες καθώς και οι πίσω, γιατί είναι επαγγελματικό, αν χτυπηθεί περιμετρικά από κραδασμό και αν γυρίσει και το εργοσιακό κλειδί στη θέση on. Παίρνουμε μήνυμα στο κινητό μας με συγκεκριμένη ειδοποίηση για το τι έχει γίνει. Σε κάθε μήνυμα έχουμε ημερομηνία, ώρα και link με Google Maps για την τοποθεσία. Πάμε να δούμε. Κλειδώνουμε το αυτοκίνητο. Και ενεργοποιούμε το σύστημά μας. Θα χτυπήσουμε εδώ στο τζάμι να δούμε τον κραδασμό. Αφοπλίζουμε. Οπλίζουμε πάλι. Τώρα θα ανοίξουμε την μπροστινή πόρτα. Θα αφοπλίζουμε. Κλειδώνουμε πάλι το αυτοκίνητο. Πάμε να δούμε και την πίσω πόρτα. Και πάμε να γυρίσουμε και το κλειδί στη θέση on. Αφοπλίζουμε και πάμε να δούμε τα μηνύματα που έχουμε λάβει. Έχουμε λάβει. Sensor alarm είναι η στιγμή που χτυπήθηκε το μπαρμπρίζ, είναι ο αισθητήρας του κραδασμού. Από κάτω γεωγραφικό πλάτος και μήκος, ταχύτητα 0 χιλιόμετρα ένα ακίνητο το αυτοκίνητο, ημερομηνία 2020 είναι η χρονιά πρώτα, δεύτερος μήνας 13 του μήνα, 16:43 η ώρα και το link το Google Maps. Μετά door alarm που ανοίξαμε την πόρτα. Ξανά sensor alarm γιατί κουνήσαμε το αυτοκίνητο εκείνη τη στιγμή. Door alarm για την πίσω πόρτα και ξανά sensor. Μετά ACC alarm όταν γυρίσαμε και το κλειδί στη θέση on. Έχουμε προεπισκόπηση. Μπορούμε να ανοίξουμε και το link να το δούμε όλο. Βλέπουμε ότι μας δείχνει ακριβώς Ανδριανουπόλεως και Κωνσταντινουπόλεως γωνία. Η κόκκινη κουκίδα είναι το αυτοκίνητο. Μισό λεπτό. Η μπλε κουκίδα είναι το κινητό, το GPS του κινητού μας. Λοιπόν, τώρα θα βάλουμε μπρος το αυτοκίνητο. Και θα στείλουμε SMS να απενεργοποιήσουμε τον κινητήρα. Αυτό είναι το μήνυμα, αλλάζει ο κωδικός αυτός που βλέπετε. Έσβησε το αυτοκίνητο και έχουμε λάβει και επιβεβαίωση ότι είναι επιτυχής η διακοπή του κινητήρα. Δεν παίρνει μπρος, ακούτε τη μίζα. Λοιπόν, τώρα στέλνουμε μήνυμα για επανενεργοποίηση του κινητήρα. Λοιπόν, αυτό είναι το μήνυμα, αλλάζει ο κωδικός έχουμε πει. Λάβαμε την επιβεβαίωση, οπότε τώρα μπορούμε να μιζάρουμε. Και παίρνει μπρος κανονικά όπως πριν. Αυτά.